νέα τουρκική πρόκληση από το λαλίστα του τουρκικό ΙΠΑΜ, που μιλά συνεχώ για τη γαλάζια πατρίδα, θεωρώντας ω δεδομένη την παρουσία τη και την ομιμότητά τη. Πραγματικά για τον λόγο αυτό, έχουμε συνεχείς τουρκικέ ναυτικέ ασκήσει μαζί με τη μαζική έκδοση Ναύτεξ σε μια προσπάθεια τη Τουρκία να οριοθετήσει τι επιδιώξει τη για την προάσπιση τη γαλάζια πατρίδα, παραγνωρίζοντα εντελώ την Ελλάδα. Το Τουρκικό Υπουργείο Άμυνα ανακοίνωσε ότι πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση με πραγματικά πυρά στο Βόρειο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Στην ανακοίνωση που έγινε από το τουρκικό ΙΠΑΜ στο λογαριασμό του στο Twitter έγιναν οι ακόλουθε δηλώσει: Τα ηρωικά μα ταρατεύματα είναι πάντα έτοιμα για τη γαλάζια πατρίδα μα. Η διοίκηση των ναυτικών δυνάμεών μα υλοποίησε εκπαιδεύσει με εκτέλεση πραγματικών πυρών. Ο χάρτη των τουρκικών σχεδίων και η εθνικιστική ρητορική τη Άγκυρας θα μα οθήσει σε επικίνδυνε καταστάσει, αφού οι Τούρκοι εκτιμούν, κατά το δοκούν βέβαια, ότι τα πλάνα του έχουν γίνει πλέον καθεστώ στο Αιγαίο. Σύμφωνα με πληροφορίε, το τουρκικό μη επανδρομένο όχημα Σόνγκαρ ενσωματώθηκε σε θωρακισμένο στρατιωτικό όχημα. Το τουρκικό ντρόουν με αυτόν τον τρόπο θα είναι ικανό για αυτόνομε αποστολέ σε περιοχέ όπου θα υπάρχει ενδιαφέρον, πιθανότατα στον Εύρο, αφού συνεχίζονται οι προσπάθειε προώθηση μεταναστών από την τουρκική πλευρά, με μικρή έω τώρα επιτυχία. Το θωρακισμένο όχημα, σύμφωνα με του κατασκευαστέ, θα αποκτήσει μια σημαντική ικανότητα στην ανείχνευση πριν την εξουδετερώση του στόχου στι αποκαλούμενε επιχειρήσει ασφαλεία, πιθανότατα και κατά των Κούρδων. Χάρη στο σύστημα του ένοπλου drone Songar, το θωρακισμένο όχημα 4x4 θα έχει τη δυνατότητα να αναζητά και να εντοπίζει στόχου από τον αέρα, εκτελώντα απομακρυσμένε ένοπλε επιχειρήσει ανά την τουρκική επικράτεια. Το πακέτο αυτό, όχημα και μη επανδρομένο ένα όχημα, θεωρούνται ω η καλύτερη λύση κατά ασύμετρων απειλών με αυτόνομε δυνατότητε δράση. Το Songar διαθέτει πολυβόλο και εκτοξευτή χειροβομβίδων ως ένα από τα καινοτόμα συστήματα της τουρκική αμυντικής βιομηχανίας. Το Στρατιωτικό Τεχνολογικό Σύστημα Σόγκαρ, εξοπλισμένο με αυτόματο πολυβόλο, εκτελεί την αποστολή του σε ακτίνα 3 χιλιόμετρων, διαθέτει σύστημα μετάδοση εικόνας σε πραγματικό χρόνο και εκτελεί κρίσιμες εργασίες όπως τον προσδιορισμό της περιοχής στόχου, αναφέρουν τουρκικές δημοσιογραφικές πηγές. Οι Τούρκοι δηλώνουν ξεκάθαρα ότι το σύστημα Σόγκαρ θα χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά σε επιχειρήσει συνοριακή και διασυνοριακή ασφάλεια με την ενσωμάτωση χερσαίων οχημάτων, με μεγάλο αριθμό πυρομαχικών ενάντια σε ενέδρε ή απειλέ, ενώ θα εκτελεί επιθετικέ αποστολέ όταν αυτό θα κρίνεται απαραίτητο. Υπενθυμίζουμε ότι πριν δύο μήνε τρει πύργοι ηλεκτρονική παρακολούθηση, ύψου άνω των 50 μέτρων, υψώθηκαν στην περιοχή των Φερών λόγω τη κατασκευή του φράχτη από την ελληνική πλευρά. Η Τουρκία κάνει, όπω όλα δείχνουν, ό,τι μπορεί για να προκαλέσει τη χώρα μα, ενώ υλοποιεί σχεδιασμού περιφερειακή υπερδύναμη ασκώντα την ανάλογη πολιτική. Ο μόνο τρόπο αποτροπή και εξουδετερώση αυτών των σχεδίων είναι η συνεχή εκπαίδευση των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και αγορά στρατηγικών όπλων από τη χώρα μα σε συνδυασμό με μια επιθετική διπλωματία με ισχυρού παίκτε ανά τον κόσμο όπω η Ινδία. Ευχαριστούμε που μα παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για